αυτή είναι η δεύτερη φορά που ερχόμαστε στο νησί για να συμμετέχουμε στο εργαστήρι γραφής, θεατρικής γραφής, ποίησης και θεατρικού αυτοσχεδιασμού. Είναι η δεύτερη μας συνεργασία, οπότε με τα Ικαριακά Δρόμενα. Τι είναι αυτό που θα κάνετε? Ξεκινάμε σήμερα και πρόκειται για ένα εργαστήρι όπου μπορεί να συμμετέχει ο καθένας που έχει κάποιο τέτοιο ενδιαφέρον, κάποιο αντίστοιχο ενδιαφέρον για να γράψει, να δοκιμαστεί στη θεατρική γραφή, στην ποίηση, να κάνει κάποια πρώτα βήματα και στον θεατρικό αυτοσχεδιασμό. Εμείς είμαστε μια ομάδα ηθοποιών, παύλα, συγγραφέων, όπου γνωρίζοντας το νησί της Ικαρίας και τους ανθρώπους του, θελήσαμε να φέρουμε αυτό το προϊόν μας εδώ, αυτό το project μας, να λάβει μέρος στο φεστιβάλ της Ικαρίας, των Ικαριακών Δρόμενων, προκειμένου να δώσουμε έτσι κάποια ερεθίσματα στους κατοίκους του νησιού, αλλά και σε ανθρώπους από όλη την Ελλάδα, επαγγελματίες, ηθοποιούς, επαγγελματίες της γραφής ή και όχι, άτομα που τώρα κάνουν τα πρώτα τους βήματα, προκειμένου να γνωρίσουν τις δυνατότητές τους, να εξερευνήσουμε το σώμα μας, τα εκφραστικά μας μέσα, να πειραματιστούμε πάνω στη γραφή μελετώντας και άλλους συγγραφείς, να πειραματιστούμε πάνω στην ποίηση. Οπότε είναι ένα ανοιχτό περιβάλλον, ένα συμπεριληπτικό εργαστήριο για κάθε άτομο το οποίο επιθυμεί μέσα στο τέλος του Αυγούστου να κάνει κάτι διαφορετικό, κάτι που να έχει σχέση με την τέχνη της γραφής και του θεάτρου. Οπότε είμαστε ανοιχτοί σε όποιον θέλει να συμμετέχει, προκειμένου να περάσει μαζί μας 4 ημέρες μαθημάτων. Πώς είναι το πρόγραμμα και ποιοι είναι οι συνεργάτες σας? Οι συνεργάτες είναι ο Δημήτρης Οφούτσιας και η Πέννη Μιλιά. Mm-hmm. Εμείς οι τρεις είμαστε οι εισηγητές. Η κυρία Μιλιά θα έχει αναλάβει το κομμάτι της ποίησης, ο κύριος Φούτσιας, ο Δημήτρης Οφούτσιας το κομμάτι της θεατρικής γραφής και εγώ το κομμάτι του θεατρικού αυτοσχεδιασμού, όπου ενώνω τα προηγούμενα ψήγματα, τα προηγούμενα κομμάτια του puzzle και μελετώντας κείμενα και ποίηματα, πηγαίνουμε στο να χτίσουμε, να κάνουμε μια απόπειρα, να χτίσουμε ένα ρόλο, να τον εξανθρωπίσουμε. Κάποιες πρώτες έτσι μυρωδιές θα πάρουμε και με κάποια πρώτα ερεθίσματα, ούτως ώστε να, αν θέλει ο καθένας, μετά να τα εξελίξει, και ξέρετε, να δημιουργούμε γέφυρες μεταξύ των ανθρώπων, υπερπόντιες να το πούμε έτσι, να ενώσουμε αέρες, αέριδες, θάλασσες και ψυχές. Μάλιστα. Προσπαθούμε δηλαδή να με καραβάκι μας τη γραφή και το σώμα μας να πλησιάσουμε οι άνθρωποι που το έχουμε ανάγκη σήμερα. Διαπνεώμαστε κι εμείς από το πνεύμα εδώ του νησιού, της φιλοξενίας. Ασχολούμαστε κιόλας πάνω στο σεμινάριο. Έχουμε αφορμές και από μύθους εδώ της Ικαρίας, από την άβρα του νησιού, την ατμόσφαιρα, τους ανθρώπους του. Μάλιστα. Οπότε είναι έτσι ένα έντονο, μια έντονη εμπειρία. Πέρσι φύγαμε με τις καλύτερες, ας πούμε, αναμνήσεις και τώρα θα δημιουργήσουμε για άλλη μια φορά, ελπίζω, ακόμα πιο ισχυρούς δεσμούς και συγκινήσεις. Μάλιστα. Τι ώρες είναι αυτό και τις ημέρες? Θα είναι μέχρι και την Δευτέρα, είναι για 4 συνεχείς ημέρες, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Μέχρι τις 3 το μεσημέρι, με συγχωρείτε. 10 με 3.